Μαθαίνω την αλφαβήτα, μάθημα 11ο. Συνεχίζουμε με ένα καινούργιο γραμματάκι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το σίγμα το μεγάλο και το σίγμα το μικρό, που φωνάζουν σ. Το σίγμα το μεγάλο και το σίγμα το μικρό που φωνάζουν σ. Δίπλα βλέπουμε και το σίγμα το τελικό, όταν το βάζουμε στο, που το βάζουμε στο τέλος της λέξης. Ωραία. Για να δούμε τώρα πως γράφονται. Το σίγμα το μεγάλο το κάνουμε 1, 2, 3, 4 κινήσεις. Σαν να το βλέπουμε 1, 2, 3, 4 κινήσεις. Αυτή είναι η σωστή φορά. Έτσι να μάθεις να το γράφεις. Ξεκινάς από πάνω, προς τα πίσω, κάτω, κάτω, δεξιά. Και το σίγμα το μικρό, το οποίο πατάει πάνω στη γραμμούλα με ένα κύκλο και μια γραμμούλα. Το σίγμα το μικρό. Κάνουμε ένα κύκλο σαν το όμικρον και μια γραμμούλα από πάνω και φτιάχνουμε το σίγμα το μικρό. Ας τα γράψουμε άλλη μια φορά. Το σίγμα το μεγάλο και το σίγμα το μικρό. Ξεχάσαμε και το σίγμα το τελικό. Το γράφουμε εδώ στο τέλος. Αυτό είναι το σίγμα το τελικό, που πηγαίνει στο τέλος. Το σίγμα το μεγάλο, το σίγμα το μικρό και το σίγμα το τελικό. Γράφουμε και εδώ το σίγμα το τελικό. Αυτό το γράφουμε στο τέλος. Πολύ ωραία. Ας γράψουμε τώρα κάποια γράμματα δίπλα για να δούμε πως διαβάζεται μαζί με άλλα γράμματα. Πες μου τι λέει εδώ. Σα. Σου και α. Σα. Τι λέει εδώ? Σε. Σου και σε. Τι λέει εδώ? Σι. Σου και η. Σι. Τι λέει εδώ? Πάλι σι. Σου και η. Σι. Να γράψουμε και άλλα γράμματα. Τι λέει εδώ? Σο. Σου και ο. Σο. Εδώ. Σε. Σ και ε. Σε. Εδώ τι λέει? Σάι. Έχει διαλυτικά. Χωρίζεται το α και το γιώτα. Και εδώ τι λέει? Σε. Πολύ ωραία. Το είδαμε το γράμμα μόνο του. Το είδαμε και μέσα σε συλλαβές με άλλα γραμματάκια. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να το δούμε και μέσα σε λέξεις. Για να σου γράψω τώρα μερικές λέξεις που έχουν μέσα το γράμμα σίγμα και να προσπαθείς να τη διαβάσεις. Πες μου τι λέει εδώ. Μια μεγάλη λέξη με πολλές συλλαβές. Σοκολάτα. Σου και ο, σο. Κου και ο, κο. Λ και α, λα. Του και α, τα. Σοκολάτα. Τι λέει εδώ? Αμέσως ο τόνος όταν γράφουμε τη συλλαβή. Σαλάτα. Σου και α, σα. Λου και α, λα. Του και α, τα. Και τι λέει εδώ? Αμέσως ο τόνος. Βασιλιάς. Βου και α, βα. Σου και η, σι. Λ, η, ας. Βασιλιάς. Να σβήσουμε το σίγμα. Πού είναι το σίγμα που μάθαμε? Δείχτω χωρίς να πιάνεις την οθόνη. Εδώ. Πού αλλού? Εδώ. Εδώ και εδώ στο τέλος, το σίγμα το τελικό. Και να το γράψουμε με κόκκινο.
εδώ, εδώ και εδώ. Και διαβάζουμε σο-κο-λα-τα, σα-λα-τα, βα-σι-λιάς. Και το σίγμα το είχαμε ξεχάσει να το γράψουμε το τελικό. Πολύ ωραία. Προχωράμε, να σου γράψω άλλες δύο λέξεις. Πες μου τη γράφει εδώ. Αμέσως ο τόνος με το γράμμα που παίρνει τον τόνο. Τι γράφει εδώ? Τηλεόραση. Τι λε ο ρα σι. Τι λέει εδώ? Σαλιγκάρι. Σα λι γκα ρι. Και άλλη μια λέξη. Σκύλος. Σου κου ι σκι λος. Σβήνουμε το γραμματάκι, ψάχνουμε να βρούμε το σίγμα. Πού υπάρχει το σίγμα? Εδώ, πού αλλού? Εδώ, εδώ. Και το σίγμα το τελικό εδώ στο τέλος. Και το γράφουμε με κόκκινο για να το τονίσουμε. Πολύ ωραία. Το βλέπουμε το σίγμα το τελικό, το σίγμα το τελικό και το σίγμα που μάθαμε. Και διαβάζουμε τι λε ο ρα σι. Σα λι γκα ρι. Σκι λος. Έτσι λοιπόν μάθαμε άλλο ένα γραμματάκι το σίγμα. Το είδαμε σκέτο, το είδαμε σε συλλαβές, το είδαμε και μέσα σε λέξεις. Προχωράμε για να μάθουμε άλλο ένα γράμμα. Προχωράμε λοιπόν. Ποιο γράμμα είναι αυτό? Το τάφτο μεγάλο και το τάφτο μικρό που φωνάζουν τ. Το τάφτο μεγάλο και το τάφτο μικρό που φωνάζουν τ. Για να δούμε τώρα πώς γράφονται. Το τάφτο μεγάλο, μία γραμμή πάνω και μία προς τα κάτω. Μία πάνω και μία προς τα κάτω. Και το τάφτο μικρό, οι ίδιες κινήσεις, αλλά είναι λίγο πιο μικρό. Να το ξαναγράψουμε. Μία γραμμή οριζόντια και μία κάθετη. Μία γραμμή οριζόντια και μία κάθετη. Το ίδιο και στο μικρό, αλλά έχει ένα μαγκουράκι κάπως έτσι προς τα κάτω και είναι πιο μικρό. Να βάλουμε τώρα κάποια γράμματα δίπλα στο γράμμα για να δούμε πως διαβάζεται. Τι διαβάζουμε εδώ? Τα. Εδώ τε. Εδώ το. Εδώ τι. Εδώ τι διαβάζουμε? Του. Του και ου. Του. Εδώ τι. Εδώ ταβ ή ταφ. Και εδώ τεβ ή τεφ. Το έψιλον και το ύψιλον είναι η ευ ή εφ. Το άλφα και το ύψιλον μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα είναι η αβ ή αφ. Πολύ ωραία. Είδαμε το γραμματάκι σκέτο, το είδαμε μέσα σε συλλαβές με άλλα γραμματάκια και τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε και μέσα σε λέξεις. Έλα τώρα να σου γράψω μερικές λέξεις που έχουν μέσα το γράμμα το του, το ταφ που μάθαμε. Πες μου τι λέει εδώ. Ο τόνος αμέσως. Τρένο. Του, ρου, ε, ν, ο. Τρένο. Τι λέει εδώ? Ο τόνος αμέσως. Καρότο. Κα, ρο, το. Τι λέει εδώ? Ο τόνος αμέσως. Κότα.
κου, ο, κο, του και α, τα. Και τι λέει εδώ, άλλη μια λέξη. Ο τόνος αμέσως. Πίτα, που και η, πι, του και α, τα. Να σβήσουμε τώρα γρήγορα που βλέπουμε το γράμμα που μάθαμε, το του. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Και να το γράψουμε για να το ξεχωρίσουμε με κόκκινο. Το του που μάθαμε. Αυτό είναι το του. Και διαβάζουμε του, ρ, ε, τρε, ν και ο, νο. Τρένο, κου και α, κα, ρ και ο, ρο, του και ο, το. Όλο μαζί, κα, ρο, το. Κου και ο, κο, του και α, τα, κο, τα. Φου και η, πι, του και α, τα, πίτα. Τελειώσαμε λοιπόν άλλο ένα μάθημα που μάθαμε δύο γραμματάκια. Το σίγμα και το τάφ. Πιστεύω ότι τα κατάλαβες. Σε περιμένω στο επόμενο μάθημα για να μάθουμε και άλλα γράμματα. Να είσαι καλό παιδί και να διαβάζεις. Γεια σου!